Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι ανάμεσά σας σε ανθρώπους που διακονούν το αναλόγιο, προσφέρουν στην Εκκλησία και έχουν την αγάπη για αυτό το χώρο και για αυτή τη μουσική. Μια μουσική είναι πολύ παραξηγημένη, διότι κανένας δεν της έδωσε τη θέση αυτή που θα έπρεπε. Και θα το καταλάβετε αυτό ύστερα από την εισήγηση που θα κάνω, για να δείτε τι βαθιά νοήματα και τι εξαιρετικές λύσεις μας δίνει, ώστε να εκφράσουμε μέσω της μουσικής αυτό που λέει ο στίχος, αυτό που λέει το ποίημα, αυτό που λέει η υμνολογία. Θα μπορούσαν ψάλτες να γράψουν οποιοδήποτε είδος μουσικής υπάρχει στον κόσμο. Αλλά τα είδη μουσικής που υπάρχουν στον κόσμο δεν μπορούν να γράψουν τη βυζαντινή μουσική. Γιατί απλούστερα έχει μεγαλύτερες λεπτομέρειες, έχει μεγαλύτερη ποιότητα, έχει ποιότητα. Δεν επαφίεται στον κάθε ένα ερμηνευτή. Έχει ποιότητα, καθορισμένη. Έχουμε σύμβολα που μας ορίζουν πού θα πάμε. Σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για αυτή την τιμητική πρόσκληση, πατρέ Σπυρίδωνα, προϊστάμενε της Βυζαντινής Χοροδίας Κερκίδας, που με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Νεκταρίου, κάνετε αυτές τις εκδηλώσεις προς όφελος των ανθρώπων που είναι στην Εκκλησία και όχι μόνο. Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, όπως βλέπετε και όπως ελέγχθη, είναι η αισθητοποίηση των νοημάτων της υμνολογίας διαμέσου της βυζαντινής μουσικής. Έχουμε πολλά να πούμε, θα προσπαθήσω να είμαι λίγο περιορισμένος και θα προχωρήσουμε στο υπόλοιπο της εκδήλωσης. Όταν λέμε αισθητοποίηση, μιλάμε κατά ποιο τρόπο η δικιά μας η εκκλησιαστική μουσική τονίζει τα θεολογικά νοήματα της υμνολογίας και μας καθιστά κοινωνούς αυτών των νοημάτων. Ερώτημα πρώτο, φιλολογικό ερώτημα, θα μπορούσε να το κάνει καθένας. Χρειάζεται η μουσική μέσα στη λατρεία? Αρχικό ερώτημα για να ξεκινήσουμε τη μεταξύ μας επικοινωνία. Μήπως θα ήταν καλύτερα για να γίνουν κατανοητά τα γραφόμενα να απαγγέλλονται οι ύμνοι και στη συνέχεια οι ιεροκήρυκες να αναλαμβάνουν να μας αναλύσουν τα όντως βαθιά νοήματα αυτών των ύμνων? Τι προσφέρει η μουσική και ποιος είναι ο ρόλος της στη θυελατρία? Πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν κακόφωνοι ψάλτες. Όσον αφορά αυτό το τελευταίο που είπα, τους κακόφωνους ψάλτες, σε αυτό βέβαια δεν φταίει η μουσική. Φταίει η ερμηνεία της μουσικής. Ο αείμνηστος Μυριβίλης, ο στρατής Μυριβίλης, ο οποίος ήταν φιλόμουσος και ήταν πρόεδρος των φίλων της Βυζαντινής Μουσικής στην Αθήνα, το 1953 είχε πει σε μια διάλεξή του για την Βυζαντινή Μουσική. Μα λέει, εάν τη μουσική δεν την ακούμε καλά γιατί είναι κακόφωνος ο ψάλτης, δεν φταίει η μουσική. Όπως δεν φταίει ο Μπετόβεν αν πέσει σε χέρια αρχάρι πιανίστα. Την απάντηση σε αυτό το βασικό ερώτημα έδωσε πρόσφατα σε μια ομιλία του ο παγκοσμίως πνευματικός, γνωστός πνευματικός πατέρας και επίσκοπος Περγάμου, πατήρ Ιωάννης Ζιούλας, ο οποίος κατηγορηματικά είπε: «Η Θεία Λατρεία δεν είναι ούτε σχολείο, ούτε φροντιστήριο. Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει τα νοήματα και την υμνολογία και τα δογματικά σύμβολα που υπάρχουν εκεί μέσα, υπάρχουν άπειρα συγγράμματα στα οποία μπορεί να ανατρέξει και να μάθει ό,τι τον ενδιαφέρει. Η Θεία Λατρεία είναι συμμετοχή, συμπροσευχή και κυρίως είναι μέθεξη στην προσδοκόμενη επουράνιο βασιλεία. Στη Θεία Λατρεία ο πιστός δεν γίνεται κοινωνός του
με συγχωρείτε, στη Θεία Λατρεία ο πιστός γίνεται κοινωνός του μυστηρίου, μετέχει της Θείας Ευθυμίας που προκαλεί το μέλος των ύμνων εις την χαρά του Παραδείσου. Έξω και μακριά από κάθε είδος φροντιστηρίου ή φιλολογικής ή θεολογικής επιμόρφωσης. Ο δε Μέγας Βασίλειος στην ομιλία του εις τον έκτον ψαλμό αναφέρει τα εξής χαρακτηριστικά. «Επειδή γα είδε το Πνεύμα το Άγιον, δυσάγωγον προς αρετήν το γένος των ανθρώπων και δια το προσιδονήν επιρρεπές του ορθού βίου καταμελούντος, ημάς τι πει, τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο το Πνεύμα. Το εκ της μελωδίας τερπνών της δόγμαση εγκατέμειξε, ή να το προσινεί και λίο της ακοής, το εκ των λόγων ωφέλιμων λαθανόντος υποδεχόμεθα». Δηλαδή, επειδή είδε το Άγιο το Πνεύμα ότι το ανθρώπινο γένος δύσκολα οδηγείται προς την αρετή και εξαιτίας της ροπής που έχει προς την ειδονή παραμελώντας τον ενάρετο βίο, τι έκανε. Εγκατέμειξε τις αλήθειες και τα δόγματα της πίστεως με την τέρψη της μουσικής, ώστε να δεχόμαστε λανθανόντως την ωφέλεια των λόγων που ακούγονται γλυκά και ευάρεστα στην ακοή μας. Ο Μέγας αυτός Πατέρας της Εκκλησίας θεωρεί την επένδυση του ύμνου δια της μελωδίας ως μέσον αγωγής των πιστών, αφού δια της μουσικής το δυσάγωγον προς την αρετή γένος των ανθρώπων εφραίνεται και κατανοεί λανθανόντως την ωφέλεια των νοημάτων των ύμνων. Η μουσική στην Εκκλησία δεν αποτελεί περιττή καλλιτεχνία ή πολυτέλεια. Η μουσική στην Εκκλησία είναι μια ποιματική και πνευματική αναγκαιότητα, ώστε ο λόγος των αληθιών των ύμνων να είναι προσινής, ευκρινής, κατανοητός και λίος την ακοή. Αυτή είναι η απάντηση των πατέρων στο ερώτημα κατά πόσο χρειάζεται η μουσική στις ιερές ακολουθίες. Το δεύτερο ερώτημα που χρειάζεται να απαντηθεί είναι τούτο. Στην εγκατάμειξη λόγου και μέλους, τι είναι αυτό το οποίο υπερέχει, το μέλος ή ο ύμνος? Βέβαια και το ένα και το άλλο έχουν τη σχετική αυτοτέλειά τους και από μόνα τους αποτελούν έργα υψηλής τέχνης και πολιτισμού μέσα στον ορίζοντα της ορθόδοξης πίστης μας. Στην υμνολογία, για παράδειγμα, υπάρχουν φωτισμένοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μας άφησαν αριστουργήματα τέχνης, κυριολεκτό όταν λέω αριστουργήματα, μέσα από τα οποία αναδύεται ολόκληρη η αλήθεια και τα δόγματα της πίστης μας. Να ξεκινήσουμε από Ρωμανό το Μελωδό και από νεότερους. Δεν χρειάζεται να καταρρυθμίσω τους Αγίους υμνογράφους της Εκκλησίας μας. Θα σας πω ένα περιστατικό. Κάποτε μου είπε μια κυρία, η οποία είχε κάνει αρχικές σπουδές, βασικές σπουδές στη φιλολογία στη Σορβόνη, ότι πηγαίνοντας να κάνει το διδακτορικό της, είχαν μια ομάδα με τον καθηγητή τους, ο οποίος ήταν ένας διακεκριμένος φιλόλογος και κριτικός ποιητικών συλλογών. Πήγαιναν διάφοροι λοιπόν ποιητές από την Γαλλία και του έδιναν τα δικά τους δημιουργήματα για να τα κρίνει και να τους δώσει κατευθύνσεις. Πήγαινε ο ένας και με την ομάδα του, όπως ο καθηγητής ας πούμε διάβαζε τα κείμενα, έφτανε στο αποτέλεσμα. Αυτός καλός είναι. Αυτός δεν αξίζει. Βρε, αυτός είναι πάρα πολύ καλός. Και σε ορισμένους έμενε, τι ταλέντο είναι αυτό, λέει. Τι ωραία είναι αυτά τα οποία μας γράφει. Αλλά, έλεγε ο άλλος καθηγητής πανεπιστημιακός, αλλά ακάθιστος ύμνος δεν είναι. Ο καλύτερος, ακάθιστος ύμνος δεν είναι. Αυτό το μέγεθος της συγγραφής των ύμνων της Εκκλησίας υπάρχει μέσα στην Εκκλησία μας που δεν το κατανοούμε. Αλλά όπως σας είπα προηγουμένως, δεν είναι αυτό το ζητούμενο όταν πάμε στην Εκκλησία. Όταν συζητήσουμε, όταν διαβάσουμε, όταν ενημερωθούμε απ' έξω, έχουμε ενδιαφέρον, υπάρχει τρόπος
να ενημερωθεί καθένας για αυτά τα πράγματα. Αλλά με το θέμα που σας λέω σήμερα θα καταλάβατε ότι τον πρωτεύοντα ρόλο μέσα στην εκκλησιαστική μουσική δεν παίζουν οι συγχορδίες. Παίζει ο ύμνος. Και ο ύμνος τι? Τονισμένος κατά την έννοια. Αλλιώς θα πούμε το δοξάζω μουσικά και αλλιώς θα πούμε η άπισος. Αλλιώς θα πούμε το θρηνό και αλλιώς το χαίρομαι. Μουσικά εννοώ και θα σας τα κάνω αναλυτικότερα αργότερα. Ως προς την τέχνη του ποιητικού λόγου και της μελοποιίας ισχύουν όλα αυτά που είπαμε και νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί παραπάνω να ασχοληθούμε με το θέμα τι προέχει ανάμεσα στο μέλος ή στον ύμνο, προέχει ο ύμνος. Δηλαδή, ο ύμνος και τα νοήματα τα οποία βγαίνουν από, μέσα από τα κείμενα αυτά θα πρέπει να τονιστεί από τη μουσική. Η μουσική έχει την αυτοτελειά της, αλλά υποκύπτει μπροστά στο μέγεθος και στα νοήματα και τις δογματικές αλήθειες του ύμνου. Αναφερόμαστε πλέον τώρα, μετά από αυτά τα διευκρινιστικά σχόλια που προηγήθηκαν, στα επιμέρους στοιχεία, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να εκφράσουμε τα νοήματα του ύμνου και να αισθανθούμε αυτό το οποίο η υμνολογία αναφέρει. Τα στοιχεία λοιπόν, τα οποία έχει, τα όπλα που έχει η μουσική μας, είναι αυτά που θα σας απαριθμίσω στη συνέχεια. Είναι πρώτα-πρώτα η ήχη της βυζαντινής μουσικής. Η βυζαντινή μουσική έχει πολλούς ήχους. Και αυτοί οι ήχοι έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αυτά τα γνωρίσματα κάνουν να ξεχωρίζει ο ένας ήχος από τους υπόλοιπους. Ένα από τα πολύ σημαντικά στοιχεία είναι όμως όχι από τα κύρια χαρακτηριστικά αλλά από τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του ήχου που είναι το ήθος. Δηλαδή, τα συναισθήματα που εκφράζονται μέσα από τις μελωδικές γραμμές του συγκεκριμένου ήχου. Διακρίνουμε το ύφος σε συσταλτικό, σε διασταλτικό, σε ησυχαστικό κτλ. Εδώ όμως θα πρέπει να σας πω δύο στοιχεία για τον κάθε ήχο, χωρίς να ολοκληρώσω όλους, το ξέρετε οι περισσότεροι αυτά, αλλά θέλω να τα τονίσω για να γίνουν πιο κατανοητά. Ο πρώτος ήχος, να αλλάξουμε στον πρώτο ήχο. Το ήθος του πρώτου ήχου είναι αυτό που βλέπετε εκεί πάνω. Σώζει χαρακτήρα σεμνών και εμβριθεί ή μεγαλόπρεπων και αξιωματικών. Ο Πλάτωνε θεώρησε τη σεμνότητα τούτου ως οικία προς την βελτίωση των ηθών, των νέων. Και αυτό αναφέρεται στο μέγα θεωρητικό του Χρυσάνθου. Επίσης ο Αβραάμ Αρχιμιάδης, ένας εκλεκτός της άμεσα προηγούμενης εποχής, αναφέρει ότι ο πρώτος ήχος αποδίδει την απλότητα και τη μεγαλοπρέπεια, τη σοβαρότητα, τη γλυκύτητα και τη γλυκύτητα με τη σεμνότητα. Είναι από τους πιο σοβαρούς αλλά και έντεχνους ήχους της βυζαντινής μουσικής. Όταν λοιπόν ο ύμνος ο οποίος έχουμε στα χέρια μας έχει τέτοια χαρακτηριστικά, η μελωδική γραμμή του πρέπει να πάει κατά τον πρώτο ήχο. Θα σας κάνω ένα παράδειγμα αυτοσχεδιασμού στον πρώτο ήχο για να καταλάβετε αυτά τα χαρακτηριστικά. Σοβαρότητα, μια στιβαρότητα. Μπορεί να είναι ακόμη, λέει,
ο ήχος αυτός μέχρι σφοδρός, όπως ο πατέρας επιπλήττει το γιο, θα μπορεί να είναι και σε αυτό το στυλ, να επιπλήξει. Ο δεύτερος ήχος. Ο δεύτερος ήχος έχει ήθος, το σώζει ήχος όπως γράφουνε, χαρακτήρα λυπούντα και πάθος ενστάζοντα τις ψυχές. Καλύτερα, ο δεύτερος ήχος προσυδειάζει σε νοήματα αγάπης, αφοσιώσεως, θερμής παρακλήσεως και μετανοίας. Αυτό το θερμής παρακλήσεως και μετανοίας είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό του ήχου του δευτέρου. Θερμή παράκληση. Παράκληση όταν θέλουμε να κάνουμε, σε δεύτερο ήχο που πρέπει να κάνουμε. Και όταν ο ύμνος εκφράζεται και μιλάει για παράκληση, σε δεύτερο ήχο πρέπει να γίνει. Τα μέλη του δευτέρου ήχου παρουσιάζουν χαρακτήρα γλυκύτερο και παθητικότερο του πρώτου ήχου, που σε πολλές περιπτώσεις πλησιάζει το τερπνό και ιδανικό. Και ειδονικό, συγγνώμη. Γράφει εκεί πέρα στο θεωρητικό οι σιρήνες. Σίγουρα σε δεύτερο ήχο έψαλαν για να προσελκύσουν τον Οδυσσέα. Αλλά στο ύφος το ειδονικό. Πώς γίνεται να είναι παρακλητικό και να είναι και ειδονικό? Θα σας κάνω παραδείγματα. Και πριν σας κάνω το παράδειγμα, θα σας δώσω μια άλλη εικόνα που έχετε στο μυαλό σας, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες εποχές. Στους δρόμους έχουν βγει πολλοί επέτες. Οι επέτες σας ζητάνε τη βοήθειά σας σε δεύτερο ήχο. Μα πώς? Δώσε μου, Κύριε, αυτό το δώσε μου, Κύριε, κάτι, ξέρω εγώ, είναι το διάστημα δι και του δευτέρου ήχου που είναι 8 μόρια. Ταρά, δι, κακά, δι, και δι, δι, δώσε μου, Κύριε, δε, και δι, δι, και ζω, και δι, νίζω, και δι, και δι, δι, καδί. Δι, και ζω, νίζω, διζώνει πάνι πάνι παβου γάμου δίγα μου γάμου παβου πάνι τίβου παπα δίγα μου παπάνι πασιρίνες. Και προχωράει έτσι. Ο τρίτος ήχος έχει ήθος που σώζει χαρακτήρα σκληρών και έθερμων, αλλά ζωνικό. Αυτό είναι κυρίως. Και χτυπούν τρουμπέτες για να πάμε στον πόλεμο. Αυτός είναι ο τρίτος ήχος. Ναμπούκου. Η αιχμαλωσία των Εβραίων στην Βαβυλώνα, κάτω στις Ιτιές, επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμε και εκλάψαμε. Ναμπούκου, Ναβουχοδονόσο. Επικός. Δεν θα μπορούσε να το κάνει με άλλο τρόπο. Επικός ήχος. Εδώ θα μπορούσα να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο θα σας φανεί παράξενο. Οι σάλπιγγες στο στρατό παίζουν σε τρίτο ήχο, όπως και οι πίπιζες στο Μεσολόγγι όταν γίνεται την εορτή των Βαΐων ή έξοδος του Μεσολογγίου. Σταθερή φθόγη 12-16, όπως είναι ο τρίτος ήχος. Και προχωράμε στους υπόλοιπους ήχους, χαρμολύπης ο πλάγιος του πρώτου, θρηνώδης ο πλάγιος του δεύτερου, περιγραφικός ο πλάγιος του τετάρτου, κατανυκτικός ο βαρύς, ιδιαίτερα ο διατονικός κτλ. Ένα δεύτερο στοιχείο, το πρώτο κάνω μια υπενθύμηση, είναι η ήχη της μουσικής και ανάλογα με το τι ήθος
περιγράφει ο ήχος, σε αυτόν πρέπει να γραφτεί και ο ανάλογος στίχος ή ύμνος της Εκκλησίας. Το δεύτερο είναι ο ρυθμός. Ο ρυθμός, βεβαίως, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ξέρουν όσοι ασχολούνται με την ευρωπαϊκή μουσική, όταν θέλουν να γράψουν σε ρυθμό επικό ήχο, γράφουν σε πεντάσιμο. Ενώ στη βυζαντινή μουσική έχουμε άλλους τρόπους για να εκφράσουμε τη μουσική μας. Καταρχήν, ο ρυθμός της βυζαντινής μουσικής δεν είναι ομοιόμορφος. 2/4, 4/4, 5/4 κτλ. 3/4. Ο ρυθμός ονομάζεται σύμμικτος. Είναι μικτός. Και είναι χαρακτηριστικός μόνο στην εκκλησιαστική μουσική. Τελευταία και στην ευρωπαϊκή μουσική κάνουν αλόγηση στο μέγεθος που γίνεται στο δικό μας το ρυθμό και στη δικιά μας τη μουσική. Τούτο αποτελεί εξαιρετική απόδειξη ότι η μελωδία υποτάσσεται στο ποιητικό μέτρο και αυτό, γι' αυτό και οι ρυθμοί αλλάζουν συνεχώς και είναι σύμμικτοι. Είναι καλό αυτό ή κακό για μια μουσική ολόκληρη? Είναι θετικό ή είναι αρνητικό σημείο της μουσικής μας? Θα δώσω μερικά παραδείγματα τέτοιων τροπαρίων για να γίνει κατανοητό αυτό το οποίο περιγράφω. Προσέξτε. 3, 4, 2, 3, 4, 3, 3, 2 κτλ. Αυτό το ανακάτεμα των ρυθμών φαινομενικά θα φαινόταν κάτι άτσαλο στην ακοή μας. Γιατί δεν φαίνεται άτσαλο? Διότι κάθε θέση μέτρου σε αυτούς τους ρυθμούς τους ποικίλους είναι και τονιζόμενη συλλαβή λέξης. Και ως τονιζόμενη συλλαβή λέξης έρχεται πολύ πιο προσιτό και πιο κοντά στην ομιλία, στην απαγγελία. «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή ή αθάνατος». «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή ή αθάνατος». Τότε τον Άδη και τα λοιπά. Και κυλάει, υπάρχει μία ροή στη μουσική. Αν δεν τον κάναμε 4/4, τετράσιμο, θα είχαμε σε κάποια σημεία καθυστέρηση, οπότε θα έχανε αυτή τη σφριγιλότητα η μελωδία. Το ίδιο και πιο κάτω, τον τάφο του Σωτήρ, το Φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα. Και επειδή, εκεί κάθεσε λίγο, επειδή οι μελοποιοί διέκριναν ότι αυτή η ζωηρότητα της εναλλαγής των ρυθμών είναι κατάλληλη και για τα αργά κείμενα, τα έβαλαν και εκεί πέρα που δεν χρειάζεται, για να δώσουν μια άλλη μορφή στο μέλος πλέον, όχι στον ύμνο. Το έδωσαν μέσα στα κείμενά τους για να γίνει πιο όμορφο το μέλος ενός αργού μαθήματος. Για αυτό όλο παρένθεση είναι μια παλαιά θέση της βυζαντινής μουσικής που κατατάσσεται μέσα στις λεγόμενες δεινές θέσεις. Και είναι πολλά κείμενα της Παπαδικής τα οποία ξεκινάνε με αυτή τη μελωδική φράση. Η παλαιά γραφή γραφόταν με ένα σύμβολο και μετά την ανάλυση του 1814 γράφεται συλλαβικά ένα-ένα. Γράφονται συλλαβικά ένα-ένα συχθόκι. Η θεώρηση αυτή της ρυθμικής μουσικής αγωγής προσδίδει δυναμισμό, καθαρότητα, λιτότητα, ροή στη μουσική σύνθεση και ευκρίνεια στο λόγο, ο οποίος δεν πλατιάζει προκειμένου να διατηρήσει έναν προκαθορισμένο ρυθμό. Θα μπορούσαμε να παραλληλήσουμε το ακανόνιστο ρυθμικό σχήμα της βυζαντινής μουσικής με την αίσθηση που προκαλείται από αυτό, που προκαλείται από αυτό, με την αίσθηση που μας προκαλεί
η μορφή ενός τοίχου πετροχτισμένου, με πέτρα, ακανόνιστη πέτρα. Εάν είχαμε έναν τοίχο με πλακάκι, θα βλέπαμε οριζόντιες και κάθετες γραμμές, όμορφα τακτοποιημένες, ρυθμός από την αρχή μέχρι το τέλος ο ίδιος. Εάν δούμε ένα τοίχο πετρόχτιστο, θα μπορεί να μας αρέσει αισθητικά, αλλά και να μας κάνει πέρα, που λέμε στο χωριό μου. Να το βλέπεις και να μην σου αρέσει. Από τι εξαρτάται να σου αρέσει ή όχι? Από το μάστορα. Αν ο μάστορας μπορεί να δώσει αυτό το ρυθμό με ευκρίνεια, με ζωντάνια, με ομορφιά, έχοντας κατανοήσει την διαφορετικότητα του ρυθμού, το πετρόχτιστο είναι ένα αριστούργημα στο να το βλέπεις. Αλλιώς, κάνε τον ομοιόμορφο ρυθμό. Επομένως, αυτό το ερώτημα που έβαλα στην αρχή, εάν είναι προτέρημα ή είναι μείον της μουσικής μας, είναι προτέρημα της μουσικής μας, γιατί έχει μία αμεσότητα με τον, αυτόν που την ακούει. Ο ρυθμός μας, με μία επιγραμματική φράση, έχει σκοπό, έχει πρόθεση, έχει και συνείδηση. Δημιουργεί κατά την ψαλμωδία κάτι το απέριτο με, απέριτο, αλλά τρανό, το οποίο μας παρέδωσε η Εκκλησία εδώ και αιώνες και εμείς πρέπει να το σεβόμαστε. Ένα τρίτο στοιχείο που μας κάνει να έχουμε απόδοση και ευκρίνεια, αλλά και νοηματική απόδοση του ύμνου, είναι η αλλαγή γένους κατά περίπτωση. Εκεί που είμαστε στον πρώτο ήχο, ένα διατονικό ήχο, μπορούμε να πάμε σε κάποιο άλλο. Γιατί να πάμε σε κάποιον άλλο? Όχι τυχαία. Το τυχαίο είναι αγραμμά του συγγραφέως. Το σωστά τοποθετημένο είναι αυτό το οποίο μας δίνει αυτή την ομορφιά στην ακοή και αυτή την κατανόηση του κειμένου. Η σύγχρονη σημειογραφία είναι φθορική. Κάθε φθορά παράγει συγκεκριμένο τετράχορδο ή πεντάχορδο. Δηλαδή, η φθορά ορίζει τη διαστηματική πορεία του μέλους. Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο ανάμεσα στις προτάσεις ενός ύμνου, παραδείγματος χάρη στο Αναστασιματάριο, να παρεμβάλλεται μια πρόταση με πένθυμο περιεχόμενο ή αντίστροφα. Εκεί ακριβώς ο μελοποιός, για να αισθητοποιήσει το νοηματικό περιεχόμενο της πρότασης, μεταφέρει το μέλος στον ήχο, του οποίου το ήθος είναι αυτό με το οποίο εκφράζεται συγκεκριμένη πρόταση. Θρηνώδες, στο πλάγιο του δευτέρου. Παρακλητικό, στο δεύτερο. Δοξολογικό, στον πλάγιο του πρώτου. Και πάμε λέγοντας. Έτσι ο πιστός ευκολότερα κατανοεί το νόημα της πρότασης και συναισθάνεται τα γενόμενα. Είναι χαρακτηριστική αλλαγή του ήχου και του ήθους στις παρακάτω περιπτώσεις. Να δούμε την επόμενη. Στον πρώτο ήχο, στα εσπέρια. Τα σεσπερίνα σημώνευχα, στο σύντομο, έτσι. Υπόψη ότι όλα αυτά που συζητάμε αφορούν περισσότερο το ιρμολογικό και το στιχειραρικό μέλος, τα σύντομα και τα αργοσύντομα. Ή και το αργό ιρμολογικό. Διαφεσίν αμαρτίων. Εκεί είναι η ντροπή της αμαρτίας. Άφεσιν αμαρτίων ζητάει. Πιο κάτω. Ο εκ της πλάνης του εχθρού και τα λοιπά, το επόμενο πατέρα σπίδωνα. Αποθώμεθα τα αποθώμεθε τα έργα του σκότους. Βέβαια, προχωρήσουμε λιγάκι. Για να δούμε το προηγούμενο, σας παρακαλώ. Όχι, αυτό το επόμενο. Ναι, αυτό είναι. Εδώ, μη προσευξόμεθα φαρισαϊκός αδελφοί,
Νικόλαος Σμύρνης. Και δέομαι. Και πάμε στον δεύτερο ήχο που είναι ο ήχος της παράκλησης. Αμέσως μετά. Έχουν πολλά τέτοια παραδείγματα, μην επεκταθούμε. Πάμε στα αρνητικά και ερωτηματικά μόρια. Νομίζω όμως ότι κάτι έχουν παραλείψει εδώ πέρα, θα σας το πω έτσι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο, εφόδιο της μουσικής μας, είναι οι χρώες. Οι χρώες έχουν παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην μελοποίηση και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ψαλμόδηση. Προσέξτε, είναι σύμβολα τα οποία επηρεάζουν ένα πεντάχρονο περίπου, όχι ολόκληρη κλίμακα. Στο 8ο δοξαστικό, το εωθηνό, με την αρχή του ύμνου, τα της Μαρίας δάκρυα, αυτά τα δάκρυα τα κάνει ο μελωδός να ακούγονται δάκρυα. Να ακούγονται, να ακούγονται. Τα της Μαρίας της Βαβυλώνας, κολληθεί η γλώσσα μου. Καταλαβαίνετε τι αισθητοποιεί ο μελωδός, ο Χουρμούζιος. Να κολλήσει η γλώσσα μου, εάν δεν σε θυμάμαι, τη Σιών, την Ιερουσαλήμ. Να κολλήσει, και το εκφράζει, για σκεφτείτε το, εκφράζει τη λέξη κολλάω, το ρήμα κολλάω. Σαν μια τσίχλα που την έχουμε στα χέρια μας και προσπαθούμε να ανοίξουμε, αλλά αυτή είναι ισχυρή και δεν σε αφήνει, μια κόλλα που κολλάμε. Δεν σε αφήνει να ξεκολλήσει. Έτσι δεν ξεκολλάει και η μουσική. Κολληθεί η γλώσσα μου, κολληθεί. Αλλιώς θα δέκανε. Κολληθεί. Άλλο τώρα, άλλο τώρα. Αισθητοποιεί το κολληθεί. Πάμε παρακάτω. Τα σημεία αλλίωσης, οι θέσεις διέσεις. Μια παρένθεση εδώ. Έχουμε όλοι να καταλήξει να διαβάζουμε για τις υφέσεις και τις διέσεις της δεύτερης Πατριαρχικής Επιτροπής του 1881-83. Η οποία περιγράφει αυτές τις υφέσεις και διέσεις ως απλές, μονόγραμμες, δίγραμμες, τρίγραμμες κτλ. Και σε ορισμένα βιβλία βάζει άλλο μονόγραμμη, δίγραμμη κτλ. Αν ρωτήσω έναν από όλους τους ψάλτες να μου κάνει ένα φθόκο, για παράδειγμα το δικέ, με δύο μόρια, με τέσσερα μόρια, με έξι μόρια, θα μπορέσει να μου το κάνει αξιόπιστα. Τότε τι κάνουμε όλοι, ο καθένας λέει ότι θέλει. Όχι, δεν λέει ότι θέλει ο καθένας. Ο καθένας κάνει τα μόρια αυτά που άκουσε από το δάσκαλό του. Ο δάσκαλος είναι αυτός που σε μαθαίνει να κάνεις τα σημεία αλλίωσης. Όχι η γραφή της δίγραμμης μονόγραμμης. Έχουν δει τα μάτια μου και κάτι άλλο χειρότερο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, τρία ίσα και ο λίγων,
Το πρώτο με μονόγραμμη ίσον, το δεύτερο με δίγραμμη, το τρίτο με τρίγραμμη και κάνεις και μετά τι κάνεις. Αφού έχεις κάνει 8 φθόκους, τι κάνεις μετά, αλλά 4 μόρια. Αλλά προσέξτε και το περίεργο, να μην πω καμιά πιο βαριά λέξη. Το ίσον είναι η επανάληψη του προηγουμένου φθόκου. Όταν έχεις μία δίεση, δύο μορίων, αυτό που θα ακολουθήσει θα είναι δίεση δύο μορίων. Όταν του βάλεις άλλα 4, θα πρέπει να πάρεις 2 συν 4. Και όταν θα φτάσεις στα 6, θα έχεις περάσει το 12 των μίζωνατων. Είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Προσπαθούμε να καθοδηγήσουμε τον ψάλτη από το τίποτα, από το τίποτα, και να δημιουργήσουμε προβλήματα σε αυτόν ο οποίος πρέπει να αφήσει την καρδιά του να απλωθεί μέσα στη μελωδία. Την καρδιά του να αφήσει. Έχουμε μερικά παραδείγματα όμως πολύ σοφά και όμορφα τοποθετημένα. Το κλασικό κείμενο από τη μουσική Κυψέλη λέει «Στο μη προσευξόμεθα». Το πήρα γιατί ήταν της τωρινής, ας πούμε, υμνολογίας, και πήρα από εκεί πέρα τα παραδείγματα. Μη προσευξόμεθα. Ο Νικόλαος Μύδης αισθητοποιεί το προσευξόμεθα. Μη προσευξόμεθα. Επίσης από κάτω. Η κλασική μορφή του «Η λάστη τη μην της αμαρτωλής» είναι «Η λάστη τη μην της αμαρτωλής» Θεός στον Στέφανο «Της αμαρτωλής» στον Νικόλαο. Η λάστη τη ημίν ο Θεός. Και προσέξτε πόσο εύστοχα και λιτά η διάνοια αυτού νου του μεγάλου κατ' εμέ μουσικοσυνθέτη έγραψε το της αμαρτωλής. Η λάστη τη ημίν ο Θεός της δείχνει μία ταπείνωση. Ενώ το «της αμάρτω» δείχνει και λίγο έπαρση. Τα αρνητικά και τα ερωτηματικά μόρια είναι ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να το δούμε στις μελοποιήσεις μας και να το προσέξουμε. Αυτά τα μόρια τονίζονται ως ισχυρές, τονιζόμενες συλλαβές. Μια μικρή παρένθεση. Δεν είναι όλες οι συλλαβές των λέξεων τονιζόμενες. Είναι μόνο των ρημάτων, των ουσιαστικών, των επιθέτων και των κυρίων ονομάτων. Δεν είναι ούτε των συνδέσμων, ούτε τα άρθρα, έτσι, ούτε των προθέσεων, ούτε καν των αντωνυμιών, ημών, ημάς και τα λοιπά. Παρεπιπτόντως τονίζονται, εάν έχουμε μεγάλη απόσταση από τη μία τονιζόμενη στην άλλη συλλαβή. Τα ερωτηματικά και τα αρνητικά μόρια τονίζονται ως τονιζόμενη κανονικά συλλαβή λέξεις που έχει έναν τόνο μεγάλο από πάνω. Λέει στον Απόστολο «Ου θέλω ημάς αγνοή περί των και κοιμημένων». Εάν δεν τονίσεις το «ου» και δώσεις το αντίθετο από το «θέλω», τότε τονίζεις το «θέλω». «Ου θέλω ημάς αγνοήν περί των και κοιμημένων». «Ου θέλω». Πιο σωστό είναι το πρώτο. Ή το άλλο, που έχει σχέση και με την ομιλία και με την παρουσίαση των διαλόγων. Λέει
στο δοξαστικό «Πού θέλεις ετοιμάσω μεν συμφαγή το Πάσχα». Το «πού» τονίζεται περισσότερο. «Πού θέλεις». Πολλές φορές η κατάληξη του ερωτηματικού μπορεί να πάει σε μη δεσπόζοντα φθόγκο. «Δι πού θέλεις ετοιμάσω θέλεις». Είναι η ερώτηση που ολοκληρώνεται. Σε αυτά τα πράγματα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Τι κλαίει σωγήνε. Το τι κλαίει σωγήνε. Ορισμένοι το εκφράζουν με ύφος και ήθος πλαγίου του Δευτέρου, δηλαδή θρηνώντας. Λάθος. Γιατί λάθος? Διότι ο άγγελος ήξερε ότι είχε αναστηθεί ο Χριστός. Και το τι κλαίει σωγήνε δεν είναι όπως λέγαμε τα της Μαρίας δάκρυα. Έχει μια αντίληψη του γεγονότος ότι αναστήθη ο Κύριος. Και αυτό που τη ρωτάει είναι σαν να τη λέει «Τι κλαίς βρε χαζή, τι κλαίς ο γίνε». Και μετά αρχίζει η Μαρία που δεν ξέρει ότι αναισθήθη ο Χριστός, ότι «κλαίω φυσήν, ότι ήραν κυριών μου» κτλ. Αυτά τα πράγματα θα είναι από τα στοιχεία τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε μέσα στην απόδοση της τον ύμνο της βυζαντινής μουσικής. Κάπου έχουν παραλείψει μία ενότητα, την οποία θα σας την πω έτσι όπως μου έρχεται, το έχω γράψει εδώ σε... Είναι από τις πρώτες. Έχουμε παρατηρήσει ορισμένα λάθη που υπάρχουν στα έγκυρα βιβλία. Ας το πούμε στον δεύτερο ήχο. Ορίστε. Μπορούμε να τα δείξουμε. Εδώ, προηγουμένως. Α, έχουμε προσομοίωση και μίμηση. Η προσομοίωση και η μίμηση. Υψώθητε, υψώθητε, πάμε ψηλά. Από πάνω, από κάτω. Πανυψώσαστο και Ιάκωβος Ναυπλιώτης, καταγεγραμμένο μέσα στην συλλογή του, στο 18ο έργο του Άγγελου Βουδούρη. Κοιτάξτε τι γράφει εδώ πέρα. Εκεί κατά βασίες, όχι καλά το επόμενο. Εκεί. Το πρώτο. Το μεγαλινάριο από την ενάτη οδή των Άνω Στρατευμάτων. Δι το... πώς λέμε εμείς. Τον Άνω Στρατεύ, τον Άνω Στρατεύ. Αυτό το νο, παρότι δεν είναι στο Άνω, δίνει την αίσθηση του Άνω, του πολύ Άνω δηλαδή. Άνω Στρατεύ, έτσι. Άλλη μία χαρακτηριστική φράση, όρθρος ειν βαθύς. Όρθρος ειν βαθύς. Και καταλάβατε ότι έκανε και ζωήφιση για να φανεί αυτό το βάθος του όρθρου. Την είναι πάρα πολύ νωρίς. Στις καταβασίες της κοιμήσεως. Της εν σκότη σκία. Περνάμε στο άλλο. Εδώ. Στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού και στις καταβασίες στην ενάτη οδή έχουμε προσκυνούντες αυτόν. Προσκυνούντες έτσι δοξολογικά. Μπορούν να βελτιωθούν μερικά τέτοια πράγματα. Προσκυνούντες θα πάει κάτω. Στο επόμενο.
πάσα πρωί και πάσα κτήσεις, σε δοξάζει Κύριος. Διότι δια του Σταυρού των θάνατων κατήργησας. Των θάνατων κατήργησας, κάτω χαμηλά. Αν δε, γιατί χαμηλά. Ο άγγελος ήξερε ότι αναστήθη. Τον θάνατον, τι τον έκανε όμως το θάνατο. Τον κατήργησε. Είναι θρηνώδες το γεγονός. Είναι θρήνος. Είναι απελπισία. Είναι ευχαρίστηση. Γι' αυτό ο Πρίγκος γράφει το... Από κάτω είναι ο Πρίγκος. Ότι δια του Σταυρού τον θάνατον κατήργησας. Χωρίς συνέστημα περιγράφει ότι ο θάνατος δια του Σταυρού κατήργηθη. Προχωράμε κι άλλο. Όχι εδώ. Εδώ θέλω να μείνω λίγο παραπάνω. Είναι κάποιοι χαρισματικοί ψάλτες ή χαρισματικοί μελοποιοί οι οποίοι έχουν κάνει με τις συνθέσεις τους ή με την ερμηνεία των συνθέσεων μια τέτοια αισθητοποίηση που εμείς τους βλέπουμε από πολύ μακριά με κιάλια. Παναγιωτίδης, στην κλασική μορφή του Βασιλεύ Ουράνια, Βασιλεύ ουρανία παρακλήτε. Κοιτάξτε τι κάνει. Ως ψάλτης, όχι ως μουσικολόγος, όχι ως υμνογράφος. Την ίδια φράση. Θα σας περιγράψω αυτό το οποίο εγώ αισθάνομαι όταν ακούω τον Παναγιωτίδη να λέει αυτό το τροπάριο, αυτό το δοξαστικό. Βασίλευ ουρανί, Βασίλευ ουρανία. Το Θεό δεν τον εβλέπεις. Ο Θεός είναι ψηλά. Είναι πάνω, μέσα και πάνω από τα σύννεφα, αλλά τα σύννεφα δεν σου επιτρέπουν να τον δεις. Και λες βα, βα, βασίλευ, κάνει την πρώτη παράκληση. Τα σύννεφα σε εμποδίζουν. Ουρα, πας να περάσεις. Τα καταφέρνεις. Ρα, στο ξάστερο. Βασιλεύ, και απολαμβάνεις την ουράνια βασιλεία. Ουράνια. Νικόλαος Μύρνης. Η κλασική μορφή του σημερινού δοξαστικού μέσα από τα κλασικά βιβλία της βυζαντινής μουσικής είναι αυτή. Ενός παιδιού παραστρατημένου, άσωτου, ο οποίος γυρίζει στον πατέρα του και του ζητάει συγγνώμη και γυρίζει πάλι να γίνει γιος του. Μας τα είπε πολύ ωραία ο πατήρ Σπυρίδων σήμερα. Του κλητού, την παράκληση του κλητού. Εμακρύνθη από σου μία
την παράκληση, την παράκληση του κλητού, και στη συνέχεια το μη εγκαταλείπισμε είναι δωρικό περισσότερο, έτσι. Έχει σταματήσει η παράκληση. Νικόλαος Μύρνης βλέπει τον άσωτο ιό ως ένα ιό ο οποίος έφαγε την περιουσία του και έφτασε στο κατάτημα να τρώει τα χαρούπια από τους χείρους και το αφεντικό του έλεγε μην τρως γιατί έφτανε για τους χείρους, έφτασε στο σημείο να μην είναι ούτε χείρος στην αξιοπρέπεια και έφτασε στον πατέρα του πώς να τον παρακαλέσει. Αλλά στον δρόμο όπως πήγαινε σκεφτόταν πού πάω, σε ποιον πάω να πω τι έκανα εγώ και πώς θα πάω στον πατέρα μου. Και φόρτιζε συνέχεια και όταν έφτασε στον πατέρα του δεν μπόρεσε σαν άνθρωπος να του πει νορμάλ, όμορφα, μια παράκληση, μια μετάνοια, αλλά έκανε μια κραυγή. Έχετε δει στους τεθνεώτες, στις ακολουθίες τις νεκρόσιμες, κάποια ή κάποιος μπορεί να κάθεται ήσυχος, ήρεμος και κάποια στιγμή να βγάλει μια κραυγή και να μιλήσει, να πει δύο κουβέντες. Σε αυτή την κραυγή βρέθηκε κατά τον Νικόλαο Σμύρνης, ο άσωτος. Στον ζω επάνω και όχι στον δι, μηδέ, που είναι στο προηγούμενο, η φθορά επί του ζω μας δίνει την αίσθηση του λιγμού. Πλέον όταν έφτασε εκεί να του πει αυτά τα λόγια, είχε αρχίσει να κλαίει. Και αυτή είναι η αντίληψη της μελοποίησης του Νικολάου Σμύρνης. Να μην σας κρατήσω ακόμη, θα πω δύο πραγματάκια μόνο για τις παύσεις. Παύσεις. Ο άλλος που σε ακούει από κάτω, για να κατανοήσει τα νοήματα αυτά τα οποία υπάρχουν στην υμνολογία, θα πρέπει να του δώσεις το περιθώριο να καθαρίζει το μυαλό του. Μην τον μπουκώνει συνέχεια με μια ακατάσχετη μελωδία που εδώ είναι και τα ισοκρατήματα μέσα. Κατά την άποψή μου, τα ισοκρατήματα πρέπει να ακολουθούν το μέλος όχι μόνο στην σωστή θέση που πρέπει να είναι το ισοκράτημα, λέγοντας και τον ύμνο, λέγοντας και το λόγο και να σταματούν εκεί πέρα τουλάχιστον στις περιπτώσεις που έχει μία μαρτυρία το κείμενο. Έτσι δίνεται το περιθώριο σε αυτόν που ακούει από κάτω να ξελαμπικάρει λίγο το μυαλό του. Οι παύσεις μπορεί να γίνουν πριν από μία σημαντική πρόταση ή να γίνουν μετά από μία σημαντική πρόταση. Περισσότερο οι παύσεις αυτές πρέπει να είναι στα αποστολικά αναγνώσματα. «Εν τα συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής». Όχι, της Πεντηκοστής. Όχι τέτοια. Ο Δραγανίγος θα μας πει τέτοια.
Εν τω συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες οι Απόστολοι, ομοθυμαδών επί το αυτό, και γένετο άφνο εκ του ουρανού ήχος, ως περφερωμένης πνοής βιαίας, και γέμισε όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι. Καθήμενοι. Αυτές οι μικρές παύσεις, εγώ τις θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές και τις ονομάζω ομιλητικές. Μας μιλάνε στην ψυχούλα μας. Ή, ξέρω εγώ, στον Απόστολο, θυμίστε μου λίγο, στον Απόστολο του γάμου, που λέει εκεί, καταλήψει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Γίνεται μία παύση. Η φράση αυτή είναι πολύ σημαντική. Ταρά! Πώς αρχίζει ο πατέρας, ε? Ένεκεν. Ένεκεν. Ταραρα, ένεκεν τούτου, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα. Το έκανα χατζημαρκικό τώρα, δεν το πώς σε κλειτώνω. Δια τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα. Και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Stop. Το μυστήριο του το μέγα εσύ. Προσέξτε. Stop και εδώ. Είναι μέγα το μυστήριο. Βρίσκουμε εκεί πέρα να κάνουμε εμείς το μέγα. Αυτό που λέγαμε την αισθητοποίηση, όχι να το κάνουμε μέγα, να το κάνουμε να περάσει τα σύννεφα. Το μυστήριο του το μέγα εστί. Λάθος. Είναι σαν να θεωρώ τους από κάτω ότι είναι βλάκες. Ότι δεν αντιλαμβάνονται. Άμα του πεις το μυστήριο μέγα εστί, είναι ανάγκη να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα πεις το μυστήριο του το μέγα εστίν. Γιατί αισθητικά δεν πάει το μέγα να το κάνεις κάτω. Θα το κάνεις πάνω. Λιτά. Το μυστήριο του το μέγα εστίν. Είναι σαν να λέει ένα σκηνοθέτης, έναν ηθοποιό, στο σημείο αυτό του διαλόγου να χαμογελάσεις. Και φτάνει ο ατάλλαντος ηθοποιός, την ώρα που του έχει πει ο σκηνοθέτης και αντί να κάνει ένα χαμόγελο, ξεκαρδίζεται στα γέλια και λέει χα 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 χα. Δεν είναι έτσι η βυζαντινή μουσική. Απευθύνεται σε νοήμονες ανθρώπους, πιστούς ανθρώπους που ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν τους θεωρούμε τους υπόλοιπους ότι είναι τουλάχιστον αμόρφωτοι. Κλείνουμε αυτό το θέμα και θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω που με καλέσατε, πατέρα Σπυρίδωνα, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου στη σημερινή αυτή συνάντηση. Και θα κλείσω λέγοντας ότι με αυτούς τους τρόπους φτάνουμε στην αντιστοιχία μουσικού μέλους και υμνολογικών ενιών με αυτά τα εφόδια που είπαμε προηγουμένως. Σας μίλησα σαν ψάλτης γιατί δεν είμαι μουσικολόγος και δεν θέλω να μπαίνω σε χωράφια αλλού. Εγώ μιλάω από την οπτική γωνία ενός ψάλτη μάχημου στα αναλόγια και σας είπα τις δικές μου εμπειρίες. Με αυτούς τους τρόπους λοιπόν φτάνουμε στην αντιστοιχία μουσικού μέλους και ημνολογικών ενιών. Αυτό φαίνεται απλά σαν κωδικοποιημένη και σταθερή άποψη ερμηνείας των ύμνων, έχει όμως ιδιαίτερη σημασία και θεωρείται απαραίτητη γνώση για έναν ψάλτη που σέβεται τον εαυτό του. Βέβαια, μέσα στο βάθος των αιώνων έχουν καταγραφεί πολλές απόψεις μελωδικής απόδοσης των ύμνων, οι οποίες ισχύουν και σήμερα και βοηθούν τους ψάλτες, ιδιαίτερα αυτούς που δεν έχουν μεγάλη ιεροψαλτική εμπειρία και θείο χάρισμα. Επειδή όμως η θεία τέχνη της ψαλμωδίας δεν αποτελεί μουσιακό είδος,
ακίνητο και άκαμπτο, αυτά τα εκφραστικά στοιχεία στην ποιοτική ερμηνεία των ύμνων μπορούν να αναπτυχθούν και να καλλιεργηθούν έτσι περαιτέρω. Και σήμερα μπορούν να γίνουν τέτοιες προσπάθειες. Τακτοποίησης ορισμένων θέσεων, όπως ο Πρίγκος έβαλε προηγουμένως στο Πάσα Πνοή και Πάσα Κτήσεις, και σε άλλα θέματα. Λέμε, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τέστον Αποστόλ, το τέστονίζεται. Και Αγίο Πνεύματι, τέστον Αποστόλων πρεμβίες. Καταλάβατε, ας πάει κάτω το τέστο. Είναι πολλά τέτοια πράγματα που εσείς μπορείτε να τα βρείτε όταν ψάλετε. Μπορούν λοιπόν να καλλιεργηθούν περαιτέρω, αλλά από ποιους? Από πρικισμένους και ευσεβείς μελωδούς, ψάλτες ευαίσθητους και καλλιεργημένους, θα μπορούσαμε να πούμε για μαΐστορες της τέχνης αυτής, που ακούνε τη φωνή της καρδιάς τους και της αμαρτωλότητάς τους και δίνουν υπόσταση στο τάλαντο που τους χάρισε ο Θεός, επιστρέφοντάς το πολλαπλάσιο στα πόδια Του και προσφέροντας τη διακονία Του στον πιστό λαό και στην Εκκλησία. Σας ευχαριστώ.